Με ένα self-test θα προσέρχονται στα σχολεία από την επόμενη εβδομάδα οι μαθητές και οι μαθήτριες των σχολείων. Η διάθεση τριών τεστ από σήμερα μέχρι και τις 5 Απριλίου θα σημάνει τη χαλάρωση των μέτρων και μέσα στη σχολική κοινότητα, με τα κρούσματα ωστόσο που καταγράφονται να μην δείχνουν έναν απόλυτο εφησυχασμό. Αυτό το μέτρο έρχεται σε μια δύσκολη καμπή που έχουμε στα σχολεία. Έχουμε πάρα πολλά κρούσματα. Είχαμε την εισήγηση να κάνουμε 3 self-test αυτή την εβδομάδα για να δούμε και την επίδραση της Εθνικής Επετείου. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Η διασπορά στα σχολεία είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Ο προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ηρακλείου ανέφερε ότι υπάρχει μια σταθεροποιημένη και ελαφρώς μειούμενη εικόνα των κρουσμάτων στα σχολεία, πλην όμως ξεκαθάρισε ότι μόνο με την πιστή τήρηση των μέτρων θα καταστεί εφικτή η προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών. Είχαμε περιπτώσεις 180 κρουσμάτων σε μαθητές και οι δάσκαλοι είχαν ένα μέσο όρο πάνω από 25. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι αυτό παγιώνεται κάτω από τα 100. Κλείσαμε δηλαδή την Πέμπτη με 72 μαθητές και 9 εκπαιδευτικούς σε 66 διαφορετικά τμήματα. Την ίδια ώρα, ωστόσο, ολοένα και πυκνώνουν οι φωνές σχετικά με την ασφάλεια εντός των σχολείων. Στις περιπτώσεις που μαθητές έχουν συμπτώματα, πλην όμως τα self-test βγαίνουν αρνητικά. Το αυστηρό πλαίσιο των απουσιών, πλην της νόσησης με κορονοϊό, λειτουργεί όπως επισημάνθηκε με τρόπο που συχνά παιδιά τα οποία κάνουν self-test και αυτό βγαίνει αρνητικό παρά τα συμπτώματα, πηγαίνουν κανονικά στο σχολείο γιατί οι απουσίες δεν δικαιολογούνται, πλην όμως οι περιπτώσεις που τελικά μετά από κάποια 24 ώρα το τεστ βγαίνει θετικό, δεν είναι λίγες. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε και νομοθετικά και από πλευράς απουσιών να δικαιολογούνται αυτές οι απουσίες των παιδιών, γιατί είναι πολύ μεγαλύτερο το ρίσκο να πάνε τα παιδιά στο σχολείο, ακόμα και αν αποδειχθεί τελικά ότι ήταν όντως μια αλλίωση, από το να τα στέλνουμε με συμπτώματα στο σχολείο. Είναι ενθαρρυντικό το ότι σταθεροποιείται κατά κάποιο τρόπο προς τα κάτω, αλλά δεν λέει τίποτα, γιατί την ίδια στιγμή, αν χαλαρώσουμε, μπορούμε να πάμε πάλι στα νούμερα που είχαμε συνηθίσει τις προηγούμενες ημέρες. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που εμείς θα κάνουμε είναι να κρατήσουμε όσο γίνεται πιο αυστηρά την τήρηση των μέτρων, όποιων μέτρων και όποια πρωτόκολλα μας δοθούν. Παρά τις ανακοινώσεις πάντως για τα σχολεία και τη διάθεση από σήμερα self-test που αντιστοιχούν σε ένα την εβδομάδα, για τα φροντιστήρια και τις εξωσχολικές δραστηριότητες των παιδιών δεν έχει ακόμη αλλάξει κάτι, οπότε ισχύει ο έλεγχος 2 φορές εβδομαδιαία. Μην νομίζουν ότι θα πάμε σε ένα τεστ αυτή την εβδομάδα, να κάνουν σχολαστικά τα 2 τεστ και έτσι θα προσέρχονται σε όλες τις εξωσχολικές δραστηριότητες. Αν τώρα αυτό αλλάξει, όταν θα έχουμε το ένα σε αυτά τα σχολεία, θα το δούμε. Αυτή τη στιγμή είναι απέτηση νομοθετική τα 2 εβδομαδίως.